Καλώς ήρθατε στη Μόστρα 2014. Είναι ένα έθιμο παμπάλε που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Αναπαριστάνει τη μάχη των Θημιανούσων κατά των Μπερμπερίνων πειρατών, πουλημένοντας τα παράλια εδώ του χωριού, με τη νίκη των Θημιανούσων, που μετά την ήττα τους, μετά την ήττα των πειρατών, τους πήραν και τους μόστραραν, τους κρέμασαν δηλαδή, για να τους επιδείξουν στον κόσμο ότι ήταν χαμένοι. Και με αυτόν τον τρόπο να γιορτάσουν τη νίκη τους. Αυτά να παριστάνει η μάχη. Μετά χορεύεται ένας κυκλικός χορός ο Δετός, που αναπαριστάνει τη νίκη των Θημιανούσων και βέβαια το ταλίμι που είναι η μάχη μεταξύ Θημιανούσων και Πειρατών. Παρέλαση των αρμάτων. Τα τελευταία 30 χρόνια και παραπάνω από την πρώτη μόσα το 1954 πλαισιώνεται με σατυρικά άρματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική, με την κοινωνία γενικότερα. Σατυρικά άρματα, χαρούμενα άρματα, διασκεδαστικά για τα παιδιά, που πάντα σατυρίζουν την επικαιρότητα. Οπότε εδώ είμαστε όλοι. Σήμερα τι θα δούμε? Θα δούμε γενικά για την πορεία του Έλληνα, θα δούμε έναν καρνάβαλο ο οποίος μπήκε με μεγάλες προοπτικές στην Ευρώπη και κατέληξε χωρίς ρούχα. Θα δούμε σατυρικά άρματα για τους πολιτικούς. Θα δούμε παραμύθια για τα παιδιά. Τα επόμενα θα διακόψω. Δεν θα τα κάψουν όλα τα θέματα. Όχι. Τα επόμενα θα μείνετε κοντά μας και θα τα παρακολουθήσετε όλα. Και του χρόνου να είμαστε καλά με μια Ελλάδα πιο λαμπερή, πιο χαμογελαστή, χωρίς προβλήματα και με επικοινωνίες και συγκοινωνίες όπως μας αξίζουν.